Συντρόφοι και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, παρουσιάζουμε σήμερα την πρόταση του ΚΚΕ για το Πανεπιστήμιο των σύγχρονων αναγκών και δυνατοτήτων της εποχής μας. Επιδιώκουμε η πρόταση αλλά και η συζήτηση πάνω σε αυτή να αποτελέσει ένα πολύτιμο εφόδιο για δημιουργική επαφή αλλά και μάχημη αγωνιστική έμπνευση για την καθημερινή πάλη απέναντι στις δυσκολίες των σπουδών, της φίτησης, της δουλειάς όσων εργάζονται στο Πανεπιστήμιο, του προσανατολισμού της έρευνας. Ένα εφόδιο που θέλουμε να μοιραστούμε με όλους εσάς που συναντηθήκαμε το προηγούμενο διάστημα στους αγώνες που δόθηκαν ενάντια στην περαιτέρω υποβάθμιση των σπουδών και της εργασιακής προοπτικής, με όλους εσάς που παλέψαμε για πανεπιστήμια ουσιαστικής ακαδημαϊκής ελευθερίας, συζήτησης και προβληματισμού και όχι καταστολής και αυταρχισμού, με εσάς που μαζί τα καταφέραμε να κουρελιαστεί στην πράξη και στη συνείδηση φοιτητών και εργαζομένων ο νόμος Κεραμέως Χρυσοχοΐδη. Αν δούμε τη μεγάλη εικόνα σήμερα που κάνουμε τη συζήτηση αυτή, είμαστε αντιμέτωποι με σύνθετες εξελίξεις, με προβλήματα μεγάλα που δημιουργούν ένα ασφυκτικό πλαίσιο στη δύσκολη καθημερινότητα για την πλειοψηφία του λαού μας. Η πανδημία φουντώνει, με την κυβέρνηση να κοστολογεί την περίφημη ατομική ευθύνη, αρνούμενη να πάρει μέτρα προστασίας σε κρίσιμους χώρους και να θωρακίσει το δημόσιο σύστημα υγείας. Μαζί με τα κύματα της πανδημίας, ένα τεράστιο κύμα ακρίβειας και φοροεπιδρομής φανερώνει τις αντιφάσεις και τα αδιέξοδα της καπιταλιστικής ανάπτυξης. Από κοντά είναι και οι επικίνδυνες διεθνείς εξελίξεις, τις οποίες εμπλέκεται πολύ ενεργά η χώρα μας και μάλιστα ξεχωρίζει η εμπλοκή εδώ στη Βόρεια Ελλάδα, στην Ανατολική Μακεδονία αλλά και τη Θράκη. Σε αυτές τις συνθήκες λοιπόν, επιλέγουμε μαζί με την οργάνωση αντιστάσεων και αγώνων απέναντι στην αντιλαϊκή πολιτική που εκφράζεται και στα πανεπιστήμια, να ανοίξουμε τη συζήτηση πάνω στην πρότασή μας για το Πανεπιστήμιο που ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες και δυνατότητες της εποχής μας, γιατί μέσα και από αυτή τη συζήτηση μπορούμε να βγάλουμε συμπεράσματα με ευρύτερη εφαρμογή. Σύντροφοι και φίλοι, η πρόταση του ΚΚΕ για το Πανεπιστήμιο είναι η δική μας απάντηση στον οριμαγδό παρεμβάσεων στη δομή και το περιεχόμενο της ανώτατης εκπαίδευσης τα τελευταία 20 χρόνια και βάλε. Είναι χαρακτηριστικό ότι σχεδόν κάθε χρόνο κάθε αστική κυβέρνηση που έχει περάσει φέρνει και από ένα τουλάχιστον περισσότερο ή λιγότερο σημαντικό νομοθέτημα για τα πανεπιστήμια. Έτσι και τώρα έχουμε μπροστά μας τον επικείμενο νόμο πλαίσιο. Κι όμως, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν φοιτητές, εργαζόμενοι, διδάσκοντες θεριεύουν αντί να λύνονται. Είναι μήπως ζήτημα ανεπάρκειας όλων των μέχρι σήμερα κυβερνώντων? Όχι, είναι η απάντησή μας. Είναι ζήτημα προσανατολισμού και στρατηγικής στόχευσης, την οποία όλοι τους προσπαθούν να προωθήσουν σε συνθήκες που επιβάλλουν συχνές προσαρμογές στην υλοποίησή της. Από την άποψη αυτή, η υφιστάμενη κατάσταση, με τα βασικά στοιχεία που τη χαρακτηρίζουν να παραμένουν διαχρονικά τα ίδια, παρά τις όποιες επιμέρους μικρότερες ή μεγαλύτερες αλλαγές, αποτελεί επιβεβαίωση του αδιεξόδου, στο οποίο παραμένουν εγκλωβισμένες οι ανάγκες φοιτητών, εργαζομένων και διδασκόντων, την ώρα που αντικειμενικά υπάρχουν δυνατότητες για να πάνε αλλιώς τα πράγματα. Γι' αυτό και μιλάμε για το Πανεπιστήμιο των σύγχρονων αναγκών και δυνατοτήτων. Γιατί η πρόταση του ΚΚΕ είναι πρόταση για την ενίσχυση του προσανατολισμού της πάλης και της διεκδίκησης στην κατεύθυνση της ρήξης και της ανατροπής. Είναι πρόταση για την ενίσχυση της διαπάλης και της ζύμωσης, πρόταση για το ατσάλωμα του ιδεολογικού μετόπου σε ό,τι αφορά τις εξελίξεις στα πανεπιστήμια και όχι μόνο. Είναι πρόταση που το περιεχόμενό της αντιστοιχεί στο κάλεσμα συμπόρευσης της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος, που μπορεί να αγκαλιαστεί πλατιά και να κινητοποιήσει δυνάμεις που μέχρι σήμερα δεν έχουν μπει στα γεμάτα στο στίβο της πάλης για την προάσπιση κατακτήσεων του κινήματος που βρίσκονται στο στόχαστρο του κεφαλαίου, στην πάλη για την ανατροπή, για να βρουν τα όνειρα δικαίωση. Είναι πρόταση που μπορεί και πρέπει να αγκαλιαστεί πλατιά από φοιτητές, νέους επιστήμονες, εργαζόμενους στα πανεπιστήμια, μέλη ΔΕΠ και ερευνητές που ασφικτιούν στη σημερινή κατάσταση, βλέπουν ότι δεν χωρά τους κόπους, τα όνειρα, τις ανάγκες τους, αλλά ίσως δεν έχουν δει μέχρι σήμερα ότι στο ρεαλισμό της υποταγής η μόνη ελπιδοφόρος και ρεαλιστική απάντηση είναι η αγωνιστική ανασύνταξη του κινήματος στην κατεύθυνση της ανατροπής. Άλλωστε, οι εξελίξεις στα πανεπιστήμια αφορούν και είναι μέσα στη ζωή των λαϊκών οικογενειών. Συνδέονται άμεσα με τα αδιέξοδα που αντιμετωπίζουν οι νέοι απόφοιτοι, τα καθημερινά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι, οι άνθρωποι του μόχθου, με την ανάγκη ολόκληρης της κοινωνίας
για την ανύψωση των όρων διαβίωσής της στο ύψος του πραγματικά εφικτού. Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, εδώ και 20 χρόνια το αστικό πολιτικό σύστημα προωθεί αλλαγές στα πανεπιστήμια προσαρμόζοντας το περιεχόμενο, τις δομές, τις λειτουργίες τους με τις ανάγκες της καπιταλιστικής οικονομίας, είτε αυτή είναι σε φάση κρίσης είτε ανάκαμψης. Ο νέος νόμος πλαίσιο, όπως φαίνεται και από τις διάφορες διαρροές και πορίσματα διαφόρων επιτροπών που τον προϋπαντούν, θα είναι ένα ακόμη παζλ των αντιδραστικών αλλαγών που διαμορφώνεται εδώ και χρόνια, ένα ακόμα κομμάτι στο παζλ των αντιδραστικών αλλαγών που διαμορφώνεται εδώ και χρόνια από όλες τις κυβερνήσεις που προωθούν τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι εντυπωσιακή η συνέχεια των μέτρων που περνάνε όλα αυτά τα χρόνια. Το πώς συναρμόζουν μεταξύ τους οι κρίκοι στην αλυσίδα που κρατά τα πανεπιστήμια, όσοι σπουδάζουν και δουλεύουν σε αυτά, αλλά και την κοινωνία που προσβλέπει στα αποτελέσματα της δουλειάς που γίνεται στα ιδρύματα, δέσμιου στον ασφικτικό για τις λαϊκές ανάγκες κορσέ των συμφερόντων του κεφαλαίου. Κοινή συνισταμένη όλων των παρεμβάσεων που επιχειρούν οι αστικές κυβερνήσεις είναι η προώθηση και στήριξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας μέσα στα πανεπιστήμια, αλλά και από τα ίδια τα πανεπιστήμια, η αξιολόγηση των ιδρυμάτων και των σπουδών με κριτήρια καπιταλιστικής αγοράς, τα σταθερά βήματα αποσύνδεσης του πτυχίου από το επάγγελμα και η πολύμορφη κατηγοριοποίηση πτυχίων, τμήματων, διδασκόντων και ερευνητών. Αυτή η πολιτική δεν προσωποποιείται στην αιμονή κάποιου υπουργού. Καθόλου τυχαία, ΣΥΡΙΖΑ, Βαρουφάκης, αλλά και ο ευρύτερος οπορτουνιστικός χώρος εστιάζουν σε μια τέτοια κριτική, κυνηγώντας την όποια κεραμαίως, αφήνοντας την άκρη τη στρατηγική ταύτιση που απορρέει από τις δεσμεύσεις στο κεφάλαιο για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις δεσμεύσεις από το νέο σούπερ μνημόνιο του Ταμείου Ανάκαμψης και της Πράσινης Μετάβασης. Όμως, αν δεις τα πράγματα από την άποψη της σύγκρουσης δύο στρατηγικών, αυτής που υπηρετούν οι αστικές κυβερνήσεις για να στηρίξουν τις ανάγκες του κεφαλαίου από τη μία και από την άλλη αυτή που πρέπει να υιοθετήσει το κίνημα και όσοι ασφικτιούν σε αυτό το πλαίσιο που εγκλωβίζει τις ανάγκες και τις δυνατότητές τους, τότε δεν μπορείς να δεις το κύριο. Ότι δηλαδή το δίθεν σύγχρονο πανεπιστήμιό τους απομακρύνει ολοένα και περισσότερο τη δυνατότητα άσκησης επαγγέλματος με βάση στο πτυχίο. Επεκτείνει τη λογική των δεξιοτήτων με τις συνεχείς αλλαγές στα προγράμματα σπουδών. Υλοποιεί τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον ενιαίο χώρο ανώτατης εκπαίδευσης με πτυχία και πανεπιστήμια πολλών ταχυτήτων με βάση τα προσόντα. Οι εξελίξεις αυτές έχουν αρνητικές συνέπειες στην όσο το δυνατό ολόπλευρη επιστημονική συγκρότηση των αποφύτων, αλλά και στην επαγγελματική τους πορεία μετά την αποφύτηση. Σε αυτό το έδαφος, οι φοιτητές γίνονται πειραματόζωα στους σχεδιασμούς για το χάρτη της ανώτατης εκπαίδευσης. Το παράδειγμα του ΔΥΠΑΕ ευρύτερα και του πρώην ΤΕΙ Καβάλας πιο συγκεκριμένα είναι ενδεικτικό. Τμήματα ανοίγουν, κλείνουν, συγχωνεύονται, καταργούνται, μένουν χωρίς φοιτητές και όσοι σπουδάζουν και δουλεύουν σε αυτά ψάχνουν μέρα τη μέρα, μήνα το μήνα να δουν τι τους ξημερώνει. Οι συνεχόμενες αλλαγές, οι νέες δηλώσεις για νέο γύρο συγχωνεύσεων και κλεισίματος τμήματων δείχνουν ότι οι κυβερνήσεις δεν νοιάζονται για τα πτυχία και τις σπουδές των νέων από τη σκοπιά που ενδιαφέρει τους ίδιους τους νέους. Διαχρονικά ελλειμματικοί κρατικοί προϋπολογισμοί, με τα ιδρύματα να καλούνται να αναζητήσουν τα ίδια πόρους από την αγορά, χορηγίες και χρηματοδοτήσεις, είναι αυτό που χαρακτηρίζει τη λειτουργία των ιδρυμάτων. Ταυτόχρονα, τα κενά σε θέσεις μελών ΔΕΠ διωγγώνονται, όχι μόνο γιατί δεν καλύπτονται, αλλά δεν αναπληρώνονται ούτε καν οι συνταξιοδοτήσεις. Η λάτζα βγαίνει από συμβασιούχους διδάσκοντες, ακαδημαϊκούς υποτρόφους ή όπως αλλιώς μας βαφτίζουν, ο αριθμός των οποίων μεγαλώνει κάθε χρόνο, όπως και η αναλογία τους σε σχέση με τους μόνιμους. Φίλοι και σύντροφοι, η κυβέρνηση ανακοίνωσε και τώρα ξεκίνησε συζήτηση στη Βουλή έναν ακόμα προϋπολογισμό μειωμένων δαπανών για τα πανεπιστήμια, ανακοινώντας παράλληλα τα κριτήρια κατανομής του 20% της κρατικής χρηματοδότησης στη βάση της αξιολόγησής τους. Βγάζουν μάτι για όποιον δει τα κριτήρια αυτά, για τον έλεγχο που επιχειρούν να δώσουν στη διασύνδεση των πανεπιστημίων με την αγορά. Το μερίδιο των πόρων των ιδρυμάτων που προέρχεται από άλλες πηγές πέραν της κρατικής χρηματοδότησης κάθε χρόνο αυξάνει όλο και περισσότερο. Τα κονδύλια για την πρόσληψη χιλίων αστυνομικών για τα πανεπιστήμια είναι, βλέπετε, δεσμευμένα. Οι πόροι όμως για την πρόσληψη μελών δεν πλήττουν. Το αν θα διδαχθεί ένα μάθημα
κρίνεται όλο και περισσότερο από τα μιακά διαθέσιμα, από τις διάφορες επιχειρηματικές δραστηριότητες στις οποίες συμμετέχουν τα ιδρύματα και από αυτό εξαρτάται το αν θα μπορέσουν να προσλάβουν συμβασιούχους για να κάνουν τα μαθήματα. Μας μιλάνε για τον τουρισμό, όμως εδώ πέρα στην Καβάλα ξέρετε πολύ καλά ότι οι ανεπάρκειες εστίες είναι τεράστιες. Μία από τις τρεις που ούτως ή άλλως δεν φτάνουν τα γιαζίτο ούτε καν λειτουργεί. Την ίδια στιγμή, οι επιχειρήσεις εμπλέκονται όλο και πιο οργανικά στα ιδρύματα. Και θα πει κανένας, ωραία, και ποιο είναι το κακό. Τουλάχιστον έτσι θα μπορούσαμε να βγάλουμε μια άκρη να πέσει κανένα φράγκο για να λειτουργήσουν τα πράγματα. Υπό μία έννοια έτσι έχουν τα πράγματα. Όμως αυτό δεν γίνεται δίχως κόστος. Και δεν μιλάμε για το κόστος των επιχειρήσεων, μιλάμε για το κόστος, συγγνώμη, της δέσμευσης των σπουδών, της ίδιας λειτουργίας των ιδρυμάτων, στις πολύ εφήμερες ανάγκες και προτεραιότητες όποιου την χάνει να θέλει στην παρούσα φάση να επενδύσει στο Α ή στο Β τμήμα, στο Α ή στο Β εργαστήριο, χωρίς να λαμβάνει υπόψη τη συνέχεια, την ανάγκη για συνέχεια στις σπουδές, στην έρευνα, στην επαγγελματική προοπτική εργαζομένων και αποφύτων. Οι διάφορες προγραμματικές συμφωνίες και τα μνημόνια συνεργασίας μεταξύ πανεπιστημίων και επιχειρήσεων ή άλλων φορέων όπως το ΝΑΤΟ κτλ. Γενικεύονται. Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα του Ινστιτούτου Πετρελαίου εδώ στην Καβάλα, αν κάνει να σκεφτεί τα πολλά σκαμπανεβάσματα που έχει η ίδια η πετρελαϊκή παραγωγή διεθνώς, τις εξελίξεις με την Ενεργία και την Καβάλα Oil εδώ πέρα, τη συζήτηση για τη στροφή στην πράσινη ανάπτυξη και ούτω καθεξής. Οι επιχειρήσεις αξιοποιούν τις δομές και το προσωπικό με τα ιδρύματα να βάζουν το λεγόμενο επενδυτικό ρίσκο και οι επενδυτές να αγοράζουν τις πιο έτοιμες ιδέες. Στα νέα σχήματα συνέργειας μάλιστα που προωθούν, πανεπιστήμια και ερευνητές, εφόσον η δουλειά τους αποδίδει εμπορικά αξιοποιήσιμα προϊόντα, θα καθίστανται και μέτοχοι των εταιρικών σχημάτων που στείνονται για την εκμετάλλευσή τους. Ένας επιπλέον δρόμος λοιπόν για το τζογάρισμα των οικονομικών των ιδρυμάτων. Στο κέντρο της λειτουργίας των ιδρυμάτων βρίσκεται ο αναβαθμισμένος ρόλος των ΕΛΚΕ, του μαύρου αυτού κουτιού της επιχειρηματικής δραστηριότητας, με την έρευνα σε σταθερή σχέση με τις παραγγελίες των επιχειρήσεων και σταθερά συνδεδεμένη με τα οικονομικά αποτελέσματα που μπορεί να τους αποφέρει. Ανεξάρτητα φυσικά από το αν το αντικείμενο της έρευνας έχει πράγματι χρηστική αξία, αποτελεί κοινωνική ανάγκη. Οι φοιτητές ακριβοπληρώνουν όχι μόνο ενίκεια, αφού οι εστίες, όπως ξέρετε, είπαμε και προηγουμένως πολύ καλά και εσείς εδώ, δεν επαρκούν, αλλά και εργαστηριακό εξοπλισμό σε πολλές περιπτώσεις, σημειώσεις, φακέλους μαθημάτων και άλλα. Τα δίδακτρα είναι πανταχού παρόντα, στα μεταπτυχιακά εδώ και χρόνια, με όχημα τα ξενόγλωσσα πλέον μπαίνουν και στα προπτυχιακά και το ΔΠΑΕ έχει ανοίξει την πόρτα σε αυτή την κατεύθυνση, ενώ συνεχώς ξεφυτρώνουν όλο και περισσότερα προγράμματα και σεμινάρια κατάρτισης με δίδακτρα, με τα κέντρα επιμόρφωσης και διαβίου μάθησης να αποτελούν πλέον βασικές μονάδες των πανεπιστημίων. Τα αποτελέσματα αυτών των στρατηγικών επιλογών αποτυπώνονται σε ορισμένους χαρακτηριστικούς δείκτες. Ένα στους 5 πτυχιούχους πανεπιστημίων ηλικίας 25 με 39, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, είναι σήμερα άνεργος. Ένα στους 3 εργάζεται σε δουλειά άσχετη με το επιστημονικό του αντικείμενο. 6 στους 10 αμείβονται με 400 έως 800 ευρώ το μήνα και 400.000 είναι περίπου αυτοί που έφυγαν στο εξωτερικό και δεν γυρίζουν παρά τις μεγάλες κουβέντες για την επιστροφή τους. Το δίθεν σύγχρονο πανεπιστήμιο λοιπόν που φτιάχνουν είναι αποκρουστικό για τη νέα γενιά και αυτό συμβαίνει απλά επειδή είναι φτιαγμένο με βάση τις επιταγές του κεφαλαίου με τα βρώμικα υλικά του. Αγαπητοί σύντροφοι και φίλοι, στην πρόταση του ΚΚΕ για τα πανεπιστήμια που παρουσιάζουμε σήμερα, επιδιώκουμε να δώσουμε ορισμένες απαντήσεις σχετικά με τη σύνδεση της παιδείας με την οικονομία. Ξεκινάμε από ένα αντικειμενικό γεγονός. Η ανάπτυξη των επιστημών και των τεχνολογικών εφαρμογών τους, η ίδια η ανάπτυξη παραγωγικής ικανότητας του ανθρώπου, ανεβάζουν τον πήχη της γενικής μόρφωσης, αλλά και την επέκταση της τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης. Όμως, παρά την ανωδική τάση στην εξέλιξη της επιστήμης, η υπαγωγή της στις ανάγκες διευρυμένης αναπαραγωγής του κεφαλαίου μπαίνει φραγμό στην αντεμπόδιστη εξέλιξη της επιστήμης και της έρευνας. Υπονομεύει τη δημιουργική αντικειμενική εξέταση των ανεπαρκειών της ήδη κατακτημένης γνώσης σε κάθε επιστημονικό τομέα, έχοντας γνώμονα την ικανοποίηση των αναγκών της κοινωνίας.
υπονομεύει τη δημιουργικότητα του ερευνητή, την ανταλλαγή επιστημονικών απόψεων με στόχο την ανάπτυξη νέας γνώσης που θα ωφελήσει την κοινωνική ευημερία. Λειτουργεί με τη μυστικότητα, το πατεντάρισμα, τον ανταγωνισμό και όχι την άμυλα για το κοινωνικό όφελος. Τελικά, λειτουργεί ανασταλτικά στην πιο γρήγορη ανάπτυξη επιστήμης και ιδιοχέτευση των πορισμάτων προς όφελος των κοινωνικών αναγκών. Παρά την ανάπτυξη επιστήμης στον καπιταλισμό, διευρύνεται το χάσμα ανάμεσα στις επιστημονικές και τεχνολογικές δυνατότητες από τη μία και την ικανοποίηση των αναγκών της ίδιας της κοινωνίας που θα μπορούσε να προέλθει από αυτές από την άλλη. Το βασικό συμπέρασμα είναι το εξής. Παρά την ανάπτυξη επιστήμης στο μονοπωλιακό καπιταλισμό, αυτό το πρόβλημα, αυτό το χάσμα δεν είναι δυνατό να γεφυρωθεί. Να λοιπόν ποια είναι η καρδιά του προβλήματος. Ο καπιταλισμός αναπτύσσει την επιστήμη μόνο στο βαθμό που του δίνει κέρδος οικονομικό αλλά και πολιτικό. Και επειδή αυτό συμβαίνει σήμερα, γι' αυτό και οι θέσεις μας για τα πανεπιστήμια αφορούν το σήμερα και όχι το αύριο. Την κατεύθυνση της πάλης που σήμερα πρέπει να δυναμώσει για να γίνει πράξη το αλλιώς που όλοι θέλουμε να δούμε να πηγαίνουν τα πράγματα. Όμως επειδή τα πράγματα δεν θα πάνε μόνα τους αλλιώς και ούτε μπορούμε να περιμένουμε να τα κάνει κάποιος άλλος για εμάς, αναζητώντας για μια ακόμα φορά σωτήρες να τους αναθέσουμε την επίλυση των προβλημάτων μας, το κύριο ζητούμενο είναι να δούμε πώς και τι μπορούμε να κάνουμε εμείς για να πάρει αυτό το αλλιώς σάρκα και οστά. Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, όπως στην επιστήμη, έτσι και στην κοινωνία, τα μεγάλα ερωτήματα που πηγάζουν από τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε απαιτούν ριζικά διαφορετικό τρόπο επίλυσης. Απαιτούν νέες απαντήσεις. Το θέμα δεν είναι να απορρίψουμε τη στενή σχέση των πανεπιστημίων με την κοινωνία. Αυτό που στην καπιταλιστική αργό ή στη γλώσσα των ΜΜΕ λέγεται σχέση πανεπιστημίων και επιχειρήσεων, αλλά είναι να πάψει αυτή η σχέση να γίνεται στο έδαφος σύνδεσής τους με την αγορά, με την καπιταλιστική αγορά, που σημαίνει τελικά απομόνωση των πανεπιστημίων από τις κοινωνικές ανάγκες. Δηλαδή, το θέμα είναι να ανοίξει ο δρόμος ώστε τα πανεπιστήμια να συνδεθούν με τη ζωή, χωρίς να μεσολαβεί το κριτήριο του καπιταλιστικού κέρδους στη λειτουργία τους. Με κεντρικά σχεδιασμένη παραγωγή και κοινωνικές υπηρεσίες, με κοινωνική ιδιοκτησία στα μέσα παραγωγής και με την εργατική τάξη, το λαό στην εξουσία. Το θέμα λοιπόν δεν είναι να ψάχνουμε συνεχώς τρόπο για να ανακυκλώνουμε το δήθεν περισσευούμενο επιστημονικό δυναμικό που δεν μπορεί να βρει δουλειά στο αντικείμενο των σπουδών του, αλλά να βαδίσουμε το δρόμο της κατάργησης αυτής της απαράδεκτης κατάστασης, όπου το πτυχίο είναι ένα προσόν από τα πολλά ανάμεσα στα άλλα και η επαγγελματική αποκατάσταση είναι έρμεο της λεγόμενης αγοράς εργασίας και του πελατειακού κράτους. Δηλαδή, το ζητούμενο είναι να ανοίξει ο δρόμος ώστε να λυθεί το πρόβλημα της ανεργίας και το πρόβλημα της αναντιστοιχίας σπουδών επαγγέλματος, να κατοχυρωθεί έτσι στην πράξη το πτυχίο ως μονοδική προϋπόθεση για το επάγγελμα. Από την άποψη αυτή, σύντροφοι και φίλοι, το ΚΚΕ τοποθετείται με ευθύνη και λέει ότι υπάρχει πληθώρα αποδείξεων για το γεγονός ότι σήμερα υπάρχει και έψυχο δυναμικό και υποδομές που μπορούν να μπουν σε κίνηση ώστε να αναπτυχθούν και να αξιοποιηθούν οι επιστήμες, να αναπτυχθεί δηλαδή η επιστήμη προς όφελος των πολλών. Με λίγα λόγια, σήμερα κανείς δεν περισσεύει αν θέλουμε να απαντήσουμε στις κοινωνικές ανάγκες. Ας το δώσουμε μέσα από κάποια παραδείγματα, πολλά από τα οποία ακουμπούν, αν θέλετε, και τα αντικείμενα που θεραπεύονται και εδώ, στο Νίνδι Παέ στην Καβάλα. Αν επιδιώκουμε να βελτιώσουμε την υγεία του λαού μας, θα πρέπει να επανδρώσουμε με τις βασικές ειδικότητες όλα τα επαρχιακά κέντρα υγείας, να εξασφαλίσουμε γιατρούς ακόμα και στο τελευταίο χωριό, να αναπτύξουμε την προληπτική ιατρική, άρα χρειαζόμαστε και άλλους γιατρούς, χρειαζόμαστε περισσότερους σχολιάτρους, γιατρούς εργασίας, μια σειρά από ειδικότητες που η σημερινή καπιταλιστική ανάπτυξη περιθωριοποιεί και με τον νέο προϋπολογισμό περικόπτονται ακόμα περισσότερο, ενώ την ίδια στιγμή η αστική προπαγάνδα μυρικάζει ακατάπαυστα τα επιχειρήματα για τη δίθεν υπερπληθώρα αποφύτων σε αυτά τα αντικείμενα, τη στιγμή που υπάρχουν τεράστιες ελλείψεις σε όλα τα νοσοκομεία και σε όλες τις δομές υγείας.
Και εδώ βρίσκεται η απάντηση στην κατάσταση που επικρατεί με τις νοσηλευτικές του ΔΠΑΕ και την απαράδεκτη κατάσταση με το τμήμα στο Δημότυχο. Αν θέλουμε να θωρακίσουμε αντισεισμικά τη χώρα για να περάσουμε και σε άλλα παραδείγματα, χρειαζόμαστε ένα πολύ μεγαλύτερο αριθμό μηχανικών που θα προσληφθούν για να αναλάβουν τα έργα του ελέγχου της ενίσχυσης όλων των κτηρίων, τουλάχιστον μαζικής συνάθρησης, όπως είναι τα εργοστάσια, οι μεγάλες επιχειρήσεις, τα σχολεία, οι αίθουσες ψυχαγωγίας, νεολαίας κλπ. Αν θέλουμε σχεδιασμένα να μεταβάλουμε τις πόλεις τέρατα σε ανθρώπινες, χρειαζόμαστε περισσότερους ειδικούς στον τομέα της χωροταξίας και της πολεοδομίας. Αν θέλουμε να αξιοποιήσουμε τον ορυκτό πλούτο και τους ενεργειακούς πόρους της χώρας για φθηνή ενέργεια για το λαό και παραγωγή με γνώμονα την ολοκληρωμένη περιβαλλοντική μέρημνα, τότε θα πρέπει και οι ενεργειακές τεχνολογίες και όσοι σπουδάζουν σε αυτές να αναπτυχθούν σε διαφορετική κατεύθυνση. Αν επιδιώκουμε την αξιοποίηση όλων των παραγωγικών δυνατοτήτων της χώρας μας, χρειαζόμαστε πληθώρα μορφωμένων τεχνικών, μηχανικών και εργαζομένων που θα αναλάβουν την ανάπτυξη και την εφαρμογή της τεχνολογίας στην παραγωγή. Από την άποψη αυτή, τα αντικείμενα της ΣΤΕΦ του πρώην ΤΕΗ Καβάλας δεν θα περίσευαν. Αν θέλουμε να αναπτύξουμε τα διάφορα πεδία που υπάρχει, επιτρέψτε μου να το πω έτσι, πολύ ψωμί σήμερα, τόσο στις εφαρμογές της χημίας όσο και στη φυσική ή ακόμα και να καλύψουμε τα κενά στη σχολική εκπαίδευση σε αυτές τις ειδικότητες, τότε τα τμήματα φυσικής και χημίας εδώ πέρα δεν θα είχαν αυτή την κατάσταση ό,τι αφορά τη στελέχωσή τους με διδάσκοντες και προσωπικό, αλλά ούτε θα είχε ανοίξει και η συζήτηση για ενδεχόμενη νέα συγχώνευσή τους. Είναι η κλείσιμο τους. Είναι εύλογο να αναρωτηθεί κανένα συντρόφοι και φίλοι. Μα καλά, είναι δυνατόν να γίνουν όλα αυτά σήμερα? Μήπως με κάποια μεγάλη ευκολία το ΚΚΕ παρουσιάζει, χωρίς κόστος, προτάσεις που δεν πατάνε στην πραγματικότητα? Εμείς από τη μεριά μας το λέμε καθαρά. Όλα αυτά έχουν υπάρξει στα πλαίσια μιας εντελώς διαφορετικής οργανωμένης κοινωνίας πολλές δεκαετίες πριν από σήμερα. Και αφού μπόρεσαν και έγιναν τότε πράξη, τότε γιατί να μην μπορεί να γίνουν σήμερα, που οι συνθήκες από τις οποίες μπορούμε να ξεκινήσουμε είναι πολύ πιο ευνοϊκές, πολύ καλύτερες για να τα καταφέρουμε και με πολύ μεγαλύτερη σταθερότητα. Και ακριβώς επειδή μια τέτοια κοινωνία υπήρξε και μεγαλούργησε, και μάλιστα όπως προείπαμε ξεκινώντας από πολύ χαμηλότερο συνολικό πολιτιστικό, αν θέλετε, επίπεδο από αυτό που έχει σήμερα η καπιταλιστική Ελλάδα, εφοδιασμένη με τη γνώση και τα συμπεράσματα από τη διαδρομή της, είναι σίγουρο ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Γιατί μια τέτοια κοινωνία φωτίζει ακόμα με τις κατακτήσεις της το δρόμο που μπορεί και πρέπει να βαδίσει η εργατική τάξη και τα καταπιεζόμενα λαϊκά στρώματα και στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο σήμερα. Αυτή η κοινωνία, η σοσιαλιστική κοινωνία, είναι αυτή που μπορεί να δώσει απάντηση στους πραγματικούς προβληματισμούς, τις αγωνίες και τις αναζητήσεις της νέας γενιάς των επιστημόνων που σπουδάζουν, δουλεύουν στα πανεπιστήμια, αλλά και της κοινωνίας που προσδοκά από τα αποτελέσματα της δουλειάς τους. Γιατί σήμερα οι δυνατότητες για να αναπτυχθεί μια κοινωνία που θα σχεδιάζει κεντρικά την απορρόφηση των πτυχιούχων, την ανάπτυξη επιστήμης προς όφελος όλων, είναι ακόμα πιο όριμες από ποτέ και σίγουρα από τότε, από το 17. Είναι αναγκαιότητα του σήμερα να γίνει αυτό το πράγμα και υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις για να ικανοποιηθούν αυτά αιτήματα. Πλούτος υπάρχει, γνώση υπάρχει, αναξιοποίητο επιστημονικό δυναμικό υπάρχει και πάει χαμένο, υπάρχει όμως σήμερα και το κίνδυνο του κέρδους που βάζει εμπόδιο στο να γίνει κάτι τέτοιο. Γιατί εμπόδιο τελικά είναι η σημερινή εκμεταλλευτική καπιταλιστική κοινωνία, όπου άλλοι παράγουν τον πλούτο και τη γνώση και άλλοι αποφασίζουν για τους σκοπούς της παραγωγής και της επιστήμης. Εδώ λοιπόν βρίσκεται η λύση. Να φύγουν οι καπιταλιστές από τη μέση και έτσι να πάψει το κέρδος να είναι ο σκοπός της παραγωγής και τον πλούτο να χαίρονται οι δημιουργοί του, που είναι και η πιο σημαντική παραγωγική δύναμη. Κανείς βεβαίως δεν μπορεί να αρνηθεί τη ραγδαία ανάπτυξη της επιστήμης και των τεχνολογικών εφαρμογών στην εποχή μας. Όμως, προϋπόθεση για να μπορέσει κάθε επιστήμονας να συμμετέχει στην κατάκτηση της νέας επιστημονικής γνώσης σήμερα, να αποκτά την ικανότητα να προσαρμόζεται στις νέες τεχνολογίες, είναι να αποκτήσει ισχυρές βάσεις από τις αρχικές του σπουδές
Και αυτό είναι που βρίσκεται στο στόχαστρο σήμερα με την πολιτική που θέλει το πτυχίο να είναι ένα από τα πολλά προσόντα που απαρτίζουν το ατομικό προφίλ με βάση το οποίο καθένας από όσους είναι μικρότερης ηλικίας και βρίσκονται σήμερα εδώ θα στέλνει βιογραφικά σε πιθανούς εργοδότες για να τον επιλέξουν έναντι αυτού με τον οποίο καθότανε στο διπλανό έδρανο τις προηγούμενες, τους προηγούμενους μήνες και είναι πιθανό έτσι όπως είναι διαμορφωμένα τα προγράμματα σπουδών να μην μοιάζει τελικά καθόλου ακόμα και η διαδρομή την οποία έχουν ακολουθήσει κατά τη διάρκεια των σπουδών τους. Για να αποκτήσει λοιπόν κανένας ισχυρές βάσεις από τις αρχικές σπουδές, να αποκτήσει δηλαδή βάσεις στα πιο ανθεκτικά στο χρόνο στοιχεία της γνώσης, που είναι αν θέλετε η θεμελιώδης νόμη της κάθε επιστήμης, καθώς και η σύνδεσή τους με τους καθολικούς νόμους εξέλιξης της φύσης, της κοινωνίας και της νόησης, χρειάζεται να σχεδιαστεί από το μηδέν θα λέγαμε, λαμβάνοντας υπόψη όλη τη διαδρομή που έχει διανύσει μέχρι σήμερα, η κοινωνία που έχει αναπτύξει τη γνώση που μαθαίνουμε στα πανεπιστήμια για να αναμορφώσει εκ νέου τα προγράμματα αλλά και τα αντικείμενα των σπουδών. Από την άποψη αυτή, συντρόφοι και φίλοι, το μοναδικά σύγχρονο και προοδευτικό σήμερα είναι να διαμορφωθεί ένα εκπαιδευτικό σύστημα που σε κάθε του βαθμίδα θα δημιουργεί εκείνο το υπόβαθρο γενικής παιδείας το οποίο θα δίνει τη δυνατότητα να ενσωματώνονται δημιουργικά τα γνωστικά και φιλοσοφικά πορίσματα της ανθρώπινης σκέψης και οι νέες τάσεις στην οργάνωση της εργασίας που εκφράζουν και την εμβάθυνση του κοινωνικού χαρακτήρα της εργασίας από την οποία προκύπτουν νέες, διευρυμένες δυνατότητες και ανάγκες επικοινωνίας, συνεργασίας, ανάληψης πρωτοβουλειών, ακόμα και νέα εργασιακά καθήκοντα. Ο σοσιαλισμός της εποχής μας δηλαδή μπορεί να δώσει απάντηση στις νεανικές αναζητήσεις, στις αγωνίες, στη δημιουργικότητα, στην όρεξη για προσφορά στο κοινωνικό σύνολο και όλα αυτά τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν όποιον με χαρά το Σεπτέμβρη διάβηκε για πρώτη φορά τις πύλες του Πανεπιστημίου για να ξεκινήσει τις σπουδές του. Και ακριβώς επειδή το ΚΚΕ έχει πρόταση για το σήμερα, κοιτώντας στα μάτια το μέλλον, δεν κρίνουμε τις εξελίξεις υπερασπίζοντας το παλιό. Το Πανεπιστήμιο του 2017, του 2015, του 2000, του 1990 δεν είναι το Πανεπιστήμιο που θέλουμε. Είναι ένα Πανεπιστήμιο εξίσου αποκρουστικό με το σημερινό για τον πολύ απλό λόγο ότι μέσα στις εξελίξεις που συνέβαιναν τότε κυοφορούνταν και η κατάσταση που ζούμε σήμερα. Απέναντι λοιπόν στη σύνδεση των Πανεπιστημίων με την αγορά που τελικά σημαίνει απομόνωσή τους από τις κοινωνικές ανάγκες, λέμε ότι σήμερα υπάρχει κι άλλος δρόμος. Τα πανεπιστήμια να συνδεθούν όπως είπαμε με τη ζωή, χωρίς να μεσολαβεί το κριτήριο του κέρδους στη λειτουργία τους, και αυτό προϋποθέτει, και αυτό είναι το κρίσιμο, την κεντρικά σχεδιασμένη παραγωγή και κοινωνικές υπηρεσίες σε συνθήκες κοινωνικής ιδιοκτησίας και εργατικής εξουσίας. Απέναντι στο κυνήγι προσόντων και δεξιοτήτων, λέμε ότι σήμερα υπάρχει κι άλλος δρόμος. Και αυτός είναι η ολόκληρη επιστημονική επαγγελματική εκπαίδευση, που είναι αναγκαιότητα και δυνατότητα στην εποχή μας. Η απέτηση για οργάνωση των σπουδών, έτσι ώστε όλη η αναγκαία τη δεδομένη συγκυρία επιστημονική γνώση για την εξάσκηση του επαγγέλματος να δίνεται μέσα στις προπτυχιακές σπουδές, και αυτή η δυνατότητα είναι ρεαλιστική. Απέναντι στη ρουτίνα, την ετεροαπασχόληση, τον εγκλωβισμό της δημιουργικότητας, λέμε ότι σήμερα υπάρχει κι άλλος δρόμος. Και αυτός βρίσκεται στην ουσιαστική δυνατότητα για εναλλαγές στην εργασιακή, ακόμα και στην επιστημονική διαδικασία που μπορεί να δοθεί όταν αυτή απελευθερωθεί από τον εγκλωβισμό της στην ανάγκη να υπηρετεί τα κέρδη και τεθούν στην υπηρεσία της κοινωνίας τα επιτεύγματα της ανθρώπινης παραγωγικότητας. Απέναντι στην αξιολόγηση των πανεπιστημίων με όρους μαγαζιού, λέμε ότι σήμερα υπάρχει κι άλλος δρόμος και αυτός βρίσκεται στην αποτίμηση, τον έλεγχο, την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των πανεπιστημιακών λειτουργιών και τις σχέσεις τους με την κοινωνία που μπορούν να τεθούν στην παραπάνω διαφορετική βάση. Το κύριο και εδώ είναι το ποιες είναι οι κυρίαρχες οικονομικές και κοινωνικές σχέσεις που θέτουν τους στόχους πάνω στους οποίους αξιολογούνται τα πανεπιστήμια. Ποιο είναι το περιεχόμενο το οποίο τα πανεπιστήμια επιδιώκουν να υπηρετήσουν ώστε να εκπληρώσουν αυτούς τους στόχους. Απέναντι στο άγχος για την επαγγελματική αποκατάσταση
Λέμε ότι σήμερα υπάρχει και άλλος δρόμος για τους χιλιάδες πτυχιούχους. Και αυτός είναι στην κεντρικά σχεδιασμένη ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων, απαλλαγμένη από τα δεσμά της κερδοφορίας του κεφαλαίου, που ορίζουν συνεχώς νέες, διευρυμένες ανάγκες σε επιστημονικό και υψηλά ειδικευμένο προσωπικό, με αποτέλεσμα να μην περισσεύει κανείς, να μην δημιουργούνται προϋποθέσεις για σπατάλη της κύριας παραγωγικής δύναμης, δηλαδή του ανθρώπου. Σε αυτό το πλαίσιο μπορεί πράγματι να επιληθεί το πρόβλημα της ανεργίας, το πρόβλημα της αναντιστοιχίας σπουδών επαγγέλματος, γιατί κατοχυρώνεται το πτυχίο ως μοναδική προϋπόθεση για το επάγγελμα. Το δικαίωμα εξάσκησης του επαγγέλματος κατοχυρώνεται αυτόματα σε αυτό το πλαίσιο με την απόκτηση του πτυχίου και η πρόσβαση στο επάγγελμα εξασφαλίζεται άμεσα με την αποφύτηση, με την τοποθέτηση του αποφύτου σε αντίστοιχη θέση εργασίας. Σε αυτά τα πλαίσια, ο απόφυτος δεν αναζητά ατομικά εργασία, αλλά η λειτουργία του κεντρικού σχεδιασμού είναι που του εξασφαλίζει διαθέσιμες επιλογές για να αποφασίσει μέσα από τη συνεργασία του με τα αρμόδια όργανα του εργατικού κράτους και σε συνεργασία με τα πανεπιστήμια που ακριβώς θα εργαστεί. Όταν ο κοινωνικός πλούτος γίνει κτήμα της κοινωνίας, τότε ανοίγει και άλλος δρόμος για την ουσιαστική στήριξη των νέων που σπουδάζουν. Γιατί αυτό σημαίνει ότι έτσι όλοι οι φοιτητές θα σπουδάζουν δωρεάν σε αποκλειστικά δημόσια πανεπιστημιακά ιδρύματα, χωρίς να καταβάλουν δίδακτρα, ούτε να πληρώνουν για συγκράματα, εξοπλισμό, αναλώσιμα και ούτω καθεξής. Γιατί το εργατικό κράτος θα καλύπτει τις ανάγκες διαβίωσης και σπουδών τους, ώστε να μην επιβαρύνονται οι φοιτητές και οι οικογένειές τους, για να μπορούν απρόσκοπτα να αφοσιωθούν στις σπουδές και να ανταπεξέλθουν στην ευθύνη που αναλαμβάνουν να τις ολοκληρώσουν για να μπορέσουν να υπηρετήσουν την ανάπτυξή του. Γιατί σε αυτό το πλαίσιο όλα τα ιδρύματα θα διαθέτουν σύγχρονες και πλήρως εξοπλισμένες εστίες και λέσχες με στόχο να καλύπτονται οι ανάγκες ήτησης και στέγασης, αλλά και να εξασφαλίζεται η συλλογικότητα που απαιτεί η φοιτητική ζωή, γιατί έτσι διαμορφώνονται κανονικές συνθήκες για την ανάπτυξη του εργατικού δυναμικού που θα στελεχώσει τις υπηρεσίες και την παραγωγή που είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη του εργατικού κράτους. Γιατί σε αυτό το πλαίσιο, στους χώρους των ιδρυμάτων θα διαμορφώνονται ειδικοί χώροι άθλησης, πολιτιστικής ψυχαγωγικής δραστηριότητας, προσβάσιμοι για όλους τους φοιτητές και τους εργαζόμενους στα πανεπιστήμια, και κάθε πανεπιστήμιο θα διατηρεί και θα παρέχει στους φοιτητές και στους εργαζόμενους χώρους αναψυχής, γιατί είναι απαραίτητοι όροι για την ολόκληρη διαμόρφωση και ανάπτυξη της δραστηριότητας αλλά και της προσωπικότητάς τους. Ένα τέτοιο πανεπιστήμιο, ριζικά διαφορετικό, δίνει τελικά νέα πνοή και ορισμό στις κακοποιημένες έννοιες της εξωστρέφειας, της αξιολόγησης, της ελευθερίας. Γιατί ένα τέτοιο πανεπιστήμιο απευθύνεται σε όλους και διαχέει τα αποτελέσματα της επιστημονικής έρευνας σε όλους και γι' αυτό τελικά αξιολογείται. Και γι' αυτό τελικά είναι πραγματικά ελεύθερο, δηλαδή ελεύθερο από τις δεσμεύσεις, τα εμπορικά μυστικά, τους πολέμους και τους ανταγωνισμούς των καπιταλιστών. Και σε όσους μοιάζει τόσο μακρινό κάτι τέτοιο, αρκεί να σκεφτούμε τα περίφημα πανεπιστημιακά ιδρύματα του εξωτερικού που λειτουργούν με ιδιωτικο-οικονομικούς όρους. Αν βγάλουμε από τη μέση τη στράτευσή τους σε αυτό που υπηρετούν και ό,τι αυτό επιβάλλει στη λειτουργία τους, στον τρόπο δουλειάς τους και το περιεχόμενό τους, δεν διαθέτουν αντίστοιχους χώρους. Δεν θα μπορούσε έτσι να γίνει και στα υφιστάμενα ιδρύματα. Δείτε τα μεγάλα ιδιωτικά σχολεία τι υποδομές έχουν σε σχέση με ένα δημόσιο σχολείο σε μια εργατική λαϊκή γειτονιά. Γίνεται λοιπόν. Απλά πρέπει να γίνει αλλιώς. Φίλοι και σύντροφοι, η πρόταση του ΚΚΕ είναι σύγχρονη και ρεαλιστική, γιατί στηρίζεται στις δυνατότητες της εποχής μας, στις κατακτήσεις επιστήμης και τεχνολογίας, στην ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων που αν δεν υποτάσσονταν στην κερδοφορία και την ανταγωνιστικότητα των μονοπωλίων θα είχαν εξαλείψει τα περισσότερα δεινά της κοινωνίας, τη φτώχεια, την πείνα, τις αρρώστιες, τις συνέπειες των φυσικών καταστροφών. Η πρόταση αυτή του κόμματος δεν φωτίζει μόνο τους όρους και τις προϋποθέσεις για να αλλάξει ρότα το πανεπιστήμιο, αλλά είναι επίσης όπλο σήμερα στα χέρια του φοιτητικού κινήματος. Γιατί αποκαλύπτει τις αιτίες των αντιδραστικών αλλαγών στην εκπαίδευση και επιτρέπει στο κίνημα να μην παγιδεύεται σε αδιέξοδες δίθεν λύσεις, αλλά να στοχεύει τον πραγματικό αντίπαλο.
γιατί μπορεί να συμβάλλει στην επεξεργασία επιθετικών διεκδικήσεων σύμφωνα με τις σύγχρονες ανάγκες των φοιτητών και με αυτόν τον τρόπο να βγει το φοιτητικό κίνημα στην αντεπίθεση, να αποσπά κατακτήσεις, να μην εγκλωβίζεται στην άμυνα για το πόσο λιγότερα θα χάνουν σε κάθε φάση οι φοιτητές. Γιατί φωτίζει τη δυνατότητα να κερδίσουμε ένα διαφορετικό πανεπιστήμιο και με αυτόν τον τρόπο δίνει ελπίδα και προοπτική στον καθημερινό αγώνα, προσδίδει αντοχή σε όσους αγωνίζονται. Σύντροφοι και φίλοι, η πρόταση του ΚΚΕ για τα πανεπιστήμια είναι κάλεσμα αγώνα για να ανοίξει ο δρόμος ώστε τα πανεπιστήμια να μπορέσουν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες όσων ζουν, δουλεύουν, φοιτούν σε αυτά. Απέναντι στη στρατηγική του κεφαλαίου στα πανεπιστήμια, προτάσουμε τη δική μας στρατηγική για το πανεπιστήμιο των σύγχρονων αναγκών και δυνατοτήτων της εποχής μας, που θα είναι, όπως είδαμε, πραγματικά δημόσιο, πραγματικά δωρεάν, πραγματικά υποστηρικτικό στους νέους και τις σπουδές τους. Θα είναι ένα πανεπιστήμιο πλήρως τελεχωμένο, με μόνιμο διδακτικό και διοικητικό προσωπικό, με σύγχρονες υποδομές και εξοπλισμό για να στηρίζει τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες, τις αναβαθμισμένες σπουδές των φοιτητών και την ανάπτυξη επιστημονικής γνώσης και της τεχνολογικής καινοτομίας με γνώμονα τη βελτίωση της ζωής του λαού. Γιατί θα προσφέρει σε όλους τους φοιτητές τη δυνατότητα να σπουδάζουν απερίσκεπτοι, χωρίς οικονομικούς καταναγκασμούς, με την καθολική μέρημνα, φοιτητική και πολιτιστική που είδαμε προηγουμένως. Όλα αυτά δηλαδή που κάλυπτε τον προηγούμενο αιώνα ο σοσιαλισμός σε όλους τους φοιτητές του και αποτελούν σήμερα τεράστιο κόστος για τον καπιταλισμό στον 21ο αιώνα. Μιλάμε δηλαδή για ένα πανεπιστήμιο που θα παρέχει ενιαία επιστημονική μόρφωση και επαγγελματική ειδίκευση σε όλα τα ιδρύματα, με καταμερισμό και συνεργασία μεταξύ τους για τον κάθε επιστημονικό τομέα. Με αναβαθμισμένα, όπως είδαμε και προηγουμένως, προγράμματα σπουδών που θα δίνουν το αναγκαίο επιστημονικό υπόβαθρο για την άσκηση του επαγγέλματος που αντιστοιχεί στο αντικείμενο των σπουδών, ένα υπόβαθρο που θα τους καθιστά ικανούς να παρακολουθούν τις εξελίξεις στην επιστήμη και την τεχνολογία και θα τους παρέχει τη δυνατότητα με περιοδική επιμόρφωση να μπορούν να εξοπλίζονται ακόμα και περισσότερο και να εντάσσουν τις νεότερες κατακτήσεις στην εργασία τους. Μιλάμε δηλαδή για ένα πανεπιστήμιο που θα διαμορφώνει επιστήμονες ικανούς να συμβάλλουν στην ικανοποίηση των αγκών της κοινωνίας με κοινωνική ευθύνη, με ανθρωπιά και αλληλεγγύη, με κριτική σκέψη, με συλλογική δημοκρατική κουλτούρα, με πλήρη συνέστηση των λαϊκών προβλημάτων στην αντιμετώπιση των οποίων μπορούν να συμβάλλουν με τη δουλειά τους. Ένα τέτοιο πανεπιστήμιο θα προάγει την έρευνα σε όλα τα επιστημονικά πεδία με τον ίδιο ακριβώς γνώμονα, τη βελτίωση δηλαδή των συνθηκών ζωής του λαού, τη διαμόρφωση επιστημονικής και τεχνολογικής υποδομής, ώστε η νέα κοινωνία να ανταπεξέλθει στις προκλήσεις. Μια τέτοια έρευνα δεν κατηγοριοποιείται φυσικά με βάση την ανάπτυξη κερδοφορίας των αποτελεσμάτων της, που λειτουργεί με στόχο να ενσωματώνει και να διαδίδει άμεσα τις νέες τεχνολογικές εφαρμογές μόνο στις σημερινές συνθήκες σε αυτούς που μπορούν να αποκομίσουν όφελος από αυτές, αλλά με γνώμονα το πώς αυτή η διάχυση θα βασίζεται στη συνεργασία επιστημόνων, ιδρυμάτων, κοινωνίας. Ένα τέτοιο πανεπιστήμιο, άμεσα, οργανικά ενταγμένο στην κοινωνικοποιημένη οικονομία και τον κεντρικό σχεδιασμό, θα εκτελεί με το δικό του καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων, στην αξιοποίηση των σημαντικών παραγωγικών δυνατοτήτων που έχει η χώρα μας. Σύντροφοι και φίλοι, στην εποχή της ψηφιοποίησης και της τεχνητής νοημοσύνης, ο κεντρικός σχεδιασμός είναι που μπορεί να προβλέπει ανάγκες, να προσδιορίζει την πληθώρα και τις ειδικότητες των επιστημόνων που χρειάζονται ώστε να βρίσκουν δουλειά μετά το πτυχίο πάνω στο αντικείμενο που έχουν σπουδάσει, ώστε και ο ίδιος ο νέος να μπορεί να επιλέγει πιο ελεύθερα με βάση τις κλίσεις και τα ενδιαφέροντά του το αντικείμενο των σπουδών του και να μην έχει τη δαμόκλειο σπάθη του 10 ή των οικονομικών της οικογένειάς του πάνω από το κεφάλι του την ώρα των εξετάσεων και του μηχανογραφικού.
Είναι κρίσιμο το να μπορεί κάθε νέος και νέα πριν τελειώσει τις σπουδές του να ξέρει όχι μόνο ότι θα βρει δουλειά, αλλά και πού θα βρει δουλειά, έχοντας κατοχυρωμένο το δικαίωμα στην εργασία, αλλά και εξασφαλισμένη τη θέση εργασίας. Γιατί, σύντροφοι και φίλοι, στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης και της ψηφιοποίησης, ο κεντρικός σχεδιασμός είναι που μπορεί να απελευθερώνει χρόνο από την εργασία, ώστε ο εργαζόμενος να τον αξιοποιεί για την εκπλήρωση των πολιτιστικών και μορφωτικών του αναγκών, για να μπορεί να πάρει μέρος πιο ουσιαστικά στην άσκηση της πολιτικής εξουσίας, για να μπορεί να απαλλαχθεί οριστικά από τα βάρη που του φορτώνει σήμερα ο καπιταλιστικός τρόπος παραγωγής και τον καλεί να πληρώνει συνέχεια καταρτήσεις, προσόντα, πιστοποιητικά για να εναλλάσσει την ανεργία με την μη απασχόληση. Φίλοι και σύντροφοι, απέναντι στο σημερινό πανεπιστήμιο που συνεχώς προσαρμόζεται στις ανάγκες καπιταλιστικής οικονομίας που σταθερά λειτουργεί αναπαράγοντας την κυρίαρχη ιδεολογία που ευθύνεται για την αβεβαιότητα της εργασιακής προοπτικής, η νεολαία μπορεί να διεκδικήσει τα δικαιώματά της βλέποντας ποιοι και γιατί τη τα στερούν, κατανοώντας το πώς και με ποιους πρέπει να τα κατακτήσει. Γι' αυτό το σκοπό απευθυνόμαστε σε όλους εσάς τους νέους και τις νέες που ξεκινήσατε τώρα τις σπουδές σας, που μέσα στην πανδημία σας στέρησαν την ουσιαστική μόρφωση και εκπαίδευση, τους φοιτητές που καλείστε διαρκώς να βάλετε βαθιά το χέρι στην τσέπη για σύντηση, στέγαση και ό,τι χρειάζεται για να ολοκληρώσετε τις σπουδές σας, αφού και οι σπουδές μετατρέπονται σε ατομική ευθύνη των οικογενειών σας για την απόκτηση σειράς προσόντων, προσδοκώντας να εξασφαλίσετε ένα καλύτερο μέλλον. Σε όλους εσάς που προβληματίζεστε για την επόμενη μέρα μετά το πτυχίο, αλλά και στους μεταπτυχιακούς φοιτητές που εξαναγκάζονται στο κυνήγι πτυχίων και προσόντων ως αποτέλεσμα της διάσπασης των επιστημονικών αντικειμένων σε κύκλους σπουδών, στις περισσότερες περιπτώσεις μάλιστα με ακριβά δίδακτρα. Απευθυνόμαστε στους νέους ερευνητές, εκείνους που κάνουν τα πρώτα τους βήματα στην προσπάθεια ανάπτυξης της γνώσης, τους υποψήφιους διδάκτορες και τους μεταδιδακτορικούς ερευνητές που θέλουν να αναπτύξουν την έρευνά τους απερίσπαστη, αλλά αναγκάζονται να δουλεύουν κάτω από άσχημες συνθήκες, συχνά χωρίς εξασφαλισμένους πόρους, με ελαστικές μορφές απασχόλησης, ανασφάλιστες υποτροφίες ή και παντελώς απλήρωτοι. Απευθυνόμαστε στους πανεπιστημιακούς δασκάλους και ερευνητές που προβληματίζονται για το παρόν και το μέλλον της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, που αγαπούν το αντικείμενό τους και δεν δέχονται να καθορίζει η αγορά τα ενδιαφέροντά τους και τα επιστημονικά ερωτήματα που καλούνται να απαντήσουν με το ερευνητικό τους έργο. Όλους εσάς σας καλούμε να συμπορευτείτε με το κόμμα στον αγώνα για να λάβει σάρκα και ωστά το πανεπιστήμιο των σύγχρονων αναγκών και δυνατοτήτων της εποχής μας. Γι' αυτό το σκοπό επιδιώκουμε να συζητήσουμε ακόμα πιο πλατιά το επόμενο διάστημα της προτάσης μας, να διακινηθεί η μπροσούρα με τις προτάσεις για το πανεπιστήμιο χέρι με χέρι, να ακούσουμε γνώμες, παρατηρήσεις, σχόλια, κριτικές. Γνωρίζουμε άλλωστε ότι ο καθένας και καθεμιά που θέλει να συμπορευτεί μαζί μας, που θέλει να περπατήσει στο πλάι μας, έχει και τις δικές του σκέψεις, ενστάσεις, προβληματισμούς. Ξέρουμε καλά ότι χρειάζεται και εμείς να δείξουμε επιμονή, να ξεδιπλώσουμε πρωτοβουλίες, δράσεις, παρεμβάσεις, για να καταθέσετε κι εσείς τη δική σας συμβολή σε αυτή την κοινή περπατησιά. Άλλωστε, αυτή η οργανωμένη συζήτηση για τις θέσεις για το Πανεπιστήμιο δεν αποσπάται στιγμή από τη δράση στο κίνημα, στους φοιτητικούς συλλόγους, στα σωματεία και τους συλλόγους των εργαζομένων στα πανεπιστήμια, των πανεπιστημιακών, απέναντι στις προκλήσεις των μέτρων που έχουν ψηφιστεί ή ετοιμάζονται για το επόμενο διάστημα. Γιατί ζητούμενο είναι να δώσουμε πνοή, συνέχεια, αντοχή και προοπτική στους αγώνες, να αναμετρηθούμε ακόμα πιο αποτελεσματικά με την ιδεολογική επίθεση της αστικής τάξης, να εμπνεύσουμε τους σημερινούς και αυριανούς επιστήμονες να θέσουν τη γνώση τους στην υπηρεσία των κοινωνικών αναγκών. Γιατί σε τελική ανάλυση ζητούμενο είναι να σπρώξουμε τον τροχό της ιστορίας προς τα μπρος, κόντρα σε όλους και όλα που θέλουν να μας κρατήσουν δέσμιους του χθες. Γιατί, παραφράζοντας λίγο και το στίχο του Ρίτσου από τις γειτονιές του κόσμου, ξέρουμε πολύ καλά πως κουβαλάμε πάνω μας ένα κομμάτι από το αύριο και έχουμε συνέστηση αυτής της ευθύνης, αλλά και του ότι είναι
σε αυτό το αύριο που μας αξίζει και πρέπει να ζούμε και όχι στο ζωφερό παρόν και μέλλον που μας ετοιμάζουν. Ευχαριστώ πολύ.